Είμαστε σελίδα 1062, θα διαβάσουμε σήμερα από το Δέλτα κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, 14 εδάφιο. 1062 σελίδα, 4 κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα Μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού ασκρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσαστα σε ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίες στο θρόνο της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να έβρομεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Και να πάμε και στη σελίδα 1066, να διαβάσουμε από το 10ο κεφάλαιο πάλι της επιστολής προς Εβραίους και το 19 εδάφιο. Σελίδα 1066, Γιώτα, 10 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της αρκός αυτού, και έχοντες ιερέαν Μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και λελουμένη το είδωρ, το σώμα με είδωρ καθαρών, ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός ο υποσχεθείς, και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους και το σούτο μάλλον όσων βλέπετε, πλησιάζουσα την ημέρα, διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως αφού ελάβομεν την γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή, κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθυνείς και χωρίς έλεος, πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατής σας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και ευρύσας το πνεύμα της χάριτος, διότι εξεύρωμε τον υπόντα, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης και εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος, και πάλιν ο Κύριος θέλει κρίνη των λαών αυτού, φοβερόν είναι το να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Αμήν. Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν μας αποκαλύπτεται δρόμος, οδός, καθώς μας προτρέπει ο Θεός πώς να πλησιάζουμε Αυτόν, ώστε να απολαμβάνουμε κάτι από την πολυειδή χάρη του Θεού, καθώς μας αποκαλύπτονται κάποια από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός μας έχει ορίσει να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος, δηλαδή διαχειριστές, να τη διαχειριζόμεθα την πολυειδή χάρη του Θεού, δηλαδή τις πολλές μορφές της χάρης του Θεού, να τις διαχειριζόμεθα προς όφελός μας και εν γέννη προς δόξα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και καθώς μας αποκαλύπτει και τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μας φανερώνει τι πρέπει να κάνουμε, τα οποία εάν τα κάνουμε τότε απολαμβάνουμε και ιδιαίτερες επαγγελίες, καθώς ο Λόγος του Θεού όλος αφενός μεν είναι γεμάτος με πνευματικούς νόμους απαράβατους, δηλαδή εφόσον το λέει έτσι είναι και έτσι θα γίνει. Αφενός λοιπόν είναι γεμάτος με πνευματικούς νόμους απαράβατος, αφετέρου είναι και γεμάτος με υποσχέσεις που μόνο ο Θεός μπορούσε να τους δώσει στον άνθρωπο, γιατί ανθρωπίνως δεν γίνονται. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη χάρη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, με μια ιδιαίτερη δυνατότητα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να μπορεί να πλησιάζει με παρησία τον θρόνο της χάριτος του Θεού, και εφόσον πλησιάσει εκεί, εισέλθει εκεί
στο θρόνο της χάριτος να λαμβάνει έλεος και να βρίσκει αυτήν την ιδιαίτερη χάρη που χρειάζεται κάθε φορά για πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Ο ίδιος δεν τα ξέρει, αλλά ο Θεός που γνωρίζει το μέλλον θα του χαρίζει. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων τη λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε και δεν τα ξέρουμε. Έχω πει και άλλη φορά ότι η λύση όλων των ζητημάτων και των προβλημάτων που μπορούν να παρουσιαστούν στη ζωή του ανθρώπου, ειδικότερα του χριστιανού, είναι όλες οι λύσεις όλων των προβλημάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είναι από τον ίδιο το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι δοσμένες οι λύσεις. Είναι το λυσάρι της ζωής μας ο Λόγος του Θεού. Αρκεί να εγκύπτουμε μέσα στο Λόγο του Θεού το θεόπνευστο και τον αψευδή, να επιμένουμε σε αυτόν. Γιατί μόνο αν εγκύπτουμε και επιμένουμε στο Λόγο του Θεού, έρχεται ο Θεός και μας φανερώνει μέσα από το Λόγο Του όλους τους θησαυρούς της σοβίας και της γνώσεως που είναι και κεκριμένοι μέσα στο Λόγο του Θεού, ώστε να γνωρίζουμε κάθε φορά πώς θα αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που ζούμε. Σήμερα δε ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που δεν γνωρίζουμε, αλλά τις γνωρίζει ο Θεός, γιατί θα τις ζήσουμε στο μέλλον. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι προληπτική ιατρική, εμείς να το λέμε προληπτική λύση όλων των ζητημάτων μας από τον ίδιο τον Θεό, τα οποία πρόκειται, όχι τα οποία ζούμε, τα οποία πρόκειται να ζήσουμε και να φανερωθούν στο διάβα μας, στη ζωή μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Έχοντες λοιπόν αρχιερέα, ο οποίος διήλθε εις τους ουρανούς, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού», γιατί δεν υπάρχει άλλος αρχιερέας, δεν υπάρχει, και μάλιστα μέγας. Οι αρχιερείς στην Παλαιά Διαθήκη ποτέ δεν ονομάστηκαν μεγάλοι. «Έχοντες αρχιερέαν μέγα», ιερέαν μέγα στον ουρανό, και τι κάνει ο αρχιερεύς? Ο αρχιερεύς μεσητεύει υπέρ των Αγίων στον ουρανό προς τον Πατέρα, και μάλιστα στο σημερινό μας μάθημα μεσητεύει υπέρ των μελλοντικών προβλημάτων. «Έχοντες λοιπόν αρχιερέαν μέγα», είναι ανάγκη να κρατάμε την ομολογία της σωτηρίας μας, της πίστης μας, δηλαδή να μην ξεχάσουμε, μην ξεχνάμε και μην παραμελούμε και μην παραβλέπουμε ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι ο αρχιερεύς μας, ο αρχιερεύς ο Μέγας προσεύχεται για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και γνωρίζοντας ότι αυτός ο αρχιερέας ο Μέγας μπορεί να συμπαθήσει εις τας ασθενείας μας, να συμπάσχει, να τις κατανοεί, να συμμετέχει στις ασθένειές μας, γιατί αυτός ο ίδιος σαν άνθρωπος πειράστηκε κατά πάντα και καθομοιότητα με εμάς σαν άνθρωπος, γιατί ήταν άνθρωπος Χριστός Ιησούς και είναι άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο αρχιερεύς, ο Μέγας ο δικός μας. Επειδή λοιπόν συμπάθησε, συνέπασχε, κατανοεί, επειδή τα ίδια έπαθε όταν βρισκόταν εδώ στη γη, με μόνη μεγάλη διαφορά, χωρίς να υπάρχει σε αυτόν αμαρτία. Γι' αυτό και μας προτρέπει να πλησιάζουμε μετά παρησίας εις το θρόνο της χάριτος,
γιατί έτσι θα λαμβάνουμε πάντοτε έλεος και θα βρίσκουμε χάρη προς βοήθεια, και μάλιστα το κείμενο λέει πολύ πιο καλά εις εύκαιρον βοήθεια, δηλαδή θα υπάρχει εύκαιρος, έτοιμη η βοήθειά μας, την οποία θα έχουμε λάβει τώρα και όποτε ανεβαίνουμε στο θρόνο της Χάριτος, για να λυθεί το πρόβλημά μας στο μέλλον. Είναι λοιπόν ένα δώρο που είναι, αξίζει τον κόπο να δούμε πώς εισερχόμεθα στο θρόνο της Χάριτος, αφενός μεν, πώς μπορούμε να εισερχόμεθα στο θρόνο της Χάριτος, και αφετέρου και σημαντικότερο είναι πώς πλησιάζουμε το Χριστό, ώστε ο γεγραμμένος λόγος να γίνει σε μας αλήθεια, πράξεις, να μην είναι δηλαδή ένα γράμμα, μια θεολογία, μια διδασκαλία, αλλά καθώς εγκύπτουμε και επιμένουμε στο Λόγο του Θεού, θα είμαστε μακάριοι αν είμαστε και εκτελεστές έργου. Γι' αυτό διαβάζω τώρα από τη σελίδα 1066 το Γιώτα κεφάλαιο και το 19 εδάφιο, που ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει πώς εισερχόμεθα στο θρόνο της Χάριτος και πώς μπορούμε να πλησιάζουμε τον Χριστό για να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάριν εις εύκαιρον βοήθεια τον καιρό της ανάγκης μας. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθομην στα Άγια, εισερχόμεθα δια του αίματος του Ιησού και δια της νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της αρχός αυτού. Τη δυνατότητα την έχει ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τη θυσία του Χριστού. Και όχι μόνο τη δέχεται, αλλά και την εκμεταλλεύεται τη θυσία του Χριστού. Δηλαδή, περπατάει ακριβώς έτσι όπως θέλει ο Θεός, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, να μπορεί να καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό και μας εξηγεί ο Απόστολος Ιωάννης ότι εάν περπατώμεν εν το φωτί, που είναι πολύ σημαντικό καθώς αυτός είναι εν το φωτί πρώτον, και έχομεν κοινωνία με τ' αλλήλων δεύτερον, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το να περπατώμεν εν το φωτί είναι πολύ σημαντικό και πολύ απλό. Πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε, δεν ενεργοποιείται η θαυμαστή ενέργεια του αίματος του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Για να ενεργοποιηθεί, για να είναι το αίμα του Χριστού ικανό να μας καθαρίσει, είναι απαραίτητο βεβαίως να εισερχόμεθα εις το ταμείο μας, βεβαίως να κλείνουμε την πόρτα, γιατί αυτό δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικά πνευματικό ζήτημα. Επί το λόγο σου κλείνω την πόρτα και ο διάβολος δεν μπορεί να μπει μέσα. Μάλιστα, ακόμη περισσότερο εμείς και τυπικά, ανθρώπινα, θα πρέπει να κλείσουμε και κάθε δυνατότητα εμποδίου, δηλαδή τηλέφωνα και τέτοια, και μπαίνοντας μέσα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς ότι δεν μπορεί κανένας να μας διακόψει. Και εκεί, αφού εξομολογηθούμε πρώτα όλες μας τις αμαρτίες που μας βαραίνουν και δεν έχουμε εξομολογηθεί, και πάρουμε απόφαση να τις εγκαταλείψουμε, να παραιτηθούμε από τις αμαρτίες μας για να βρούμε έλεος από το Θεό, στη συνέχεια συγχωρούμε όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι μαζί μας ή έχουμε κάτι μαζί τους και δεν το έχουμε κάνει ήδη, ώστε επικαλούμενοι πλέον το αίμα του Χριστού, γιατί πλέον περιπατώμεν εν το φωτί, το αίμα του Χριστού καταρχάς μπορεί να μας καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Αλλά ανάγκη είναι και να έχουμε και κοινωνία με τ' αλλήλων. Δηλαδή ο χριστιανός ξέρει, έχει συνειδητοποιημένο ότι είναι
μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι ένα απομονωμένο μέλος, απομακρυσμένο μέλος ή αποξενωμένο μέλος, αλλά έχει ή μπορεί να έχει πραγματική κοινωνία με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού, καταρχάς της τοπικής εκκλησίας, βεβαίως και της ευρύτερης εκκλησίας. Δεν υπάρχει χώρισμα, δεν υπάρχει πίκρα, δεν υπάρχει αντιζηλία, δεν υπάρχει φθόνος, δεν υπάρχουν τα έργα της σαρκός. Με όλους τους αδελφούς έχει κοινωνία ενώπιον του Θεού, η οποία στηρίζεται στην εντολή του Χριστού: αγαπάτε αλλήλους, δηλαδή αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, εάν πλησιάσει έτσι με παρησία εκεί στο ταμείο του τον Χριστό, τότε ο Χριστός, πιστός καθώς είναι ο υποσχεθής, φέρνει αυτόν στον Πατέρα, στο θρόνο της Χάριτος, και εκεί στον άνθρωπο αυτόν αποκαλύπτεται ο Πατέρας με την πατρική αγάπη. Βεβαίως αυτό είναι εφικτό, γιατί όταν πέθανε ο Χριστός σκίστηκε το καταπέτασμα, που το καταπέτασμα τότε ήταν μια κουρτίνα μεγάλη, στην πραγματικότητα ήταν το σώμα του Χριστού, και δια του σχισήματος του καταπετάσματος αυτού ανοίχθηκε η οδός ζώσα Αγία, την οποία ο Θεός καθιέρωσε για μας τους πιστεύοντας στη θυσία του Χριστού, για να μπορούμε με παρησία να εισερχόμεθα στο θρόνο της Χάριτος, γνωρίζοντας ότι εκεί έχουμε ιερέα Μέγα, γιατί εκεί είναι στην πραγματικότητα ο οίκος του Θεού, είναι τα Άγια των Αγίων στον ουρανό. Στην Παλαιά Διαθήκη στα Άγια των Αγίων εισήρχε το μόνο ο αρχιερεύς μια φορά 17ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Μια φορά στα Άγια των Αγίων εισήρχε το ο αρχιερεύς για καθαρισμό του λαού. Σήμερα στα Άγια των Ουρανών δεν υπάρχουν Άγια των Αγίων, γιατί έχει σκιστεί το καταπέτασμα. Στα Άγια των Αγίων έστω του ουρανού εισερχόμεθα μόνο εμείς, οι οποίοι δεχόμαστε όχι μόνο σαν θεωρία αλλά και σαν ζωή τη θυσία του Χριστού, και εκμεταλλευόμαστε, δηλαδή πράττουμε κατά το θέλημα του Θεού, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και τώρα στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, μας εξηγεί πώς θα πλησιάσουμε τον ιερέα το Μέγα. Δεν είναι απλό. Ο Θεός λέει πλησιάσετε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Ουδής όμως πηγαίνει στον Πατέρα η μύδια του Ιησού Χριστού. Πώς θα πλησιάσουμε τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού. Πώς θα πλησιάσουμε τον Χριστό για να μας οδηγήσει, λέγει λοιπόν 22 εδάφιο. Πρώτον, ας πλησιάζομε λοιπόν με τα αληθινής καρδιάς. Η αληθινή καρδιά έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Πρώτα είναι καθαρή, είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού, επειδή μετανοήσαμε, είναι καθαρή, γιατί μετανοήσαμε, εξορμολογηθήκαμε, ζητήσαμε το αίμα του Χριστού, είναι ειλικρινής, αλλά επειδή είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, πρέπει να είναι και ιδιαιτέρως αληθινή, και το αληθινή καρδιά μας το εξηγεί. Πρώτον, εν πληροφορία πίστεως. Καρδιά μας είναι, όπως είπα προηγούμενα, απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, γι' αυτό και όταν πάμε εκεί δεν πλησιάζουμε το Χριστό εκφράζοντας τις επιθυμίες της καρδιάς μας, αλλά δαμάζουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας με την πληροφορία της πίστεως που έχουμε του λόγου της αληθείας,
κάτω από το Λόγο του Θεού. Δεν ζητάμε λοιπόν ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά ζητάμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Δεν αφήνουμε ελεύθερη την καρδιά μας να πει, αλλά δένουμε την καρδιά μας να πει αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Είναι, θα τολμούσα να πω, παράβαση, ανομία, αμαρτία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να περπατάμε ή να ζητάμε κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να ζητάμε, όχι ότι μας αρέσει εμάς, να πηγαίνουμε, δηλαδή να πλησιάζουμε τον Χριστό, όχι όπως μας αρέσει εμάς, ούτε όπως θέλουμε εμείς, ούτε όπως νομίζουμε εμείς, αλλά να πηγαίνουμε με την πληροφορία της πίστεως την οποία πρέπει να εξητήσουμε, ώστε να μην να ισχύει όχι όπως εγώ θέλω Κύριε, αλλά όπως Εσύ, ότι είπε ο Χριστός στον Πατέρα τον Ουράνιο. Η πληροφορία πίστεως είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή μας, γιατί αλλιώς περπατάμε κατά τη σάρκα. Μόνο εν πληροφορία πίστεως περπατάμε κατά το Πνεύμα. Μόνο εν πληροφορία πίστεως, δηλαδή μας πληροφορεί ο Θεός στην καρδιά μας δια της πίστεως, όπως παραδείγματος χάρη έκανε στο Νόε. Ειδοποιηθείς Θεόθεν, τι του είπε ο Θεός? Θα κάνω κατακλυσμό και θα τα πνίξω όλα. Γι' αυτό φτιάξε μία κυβωτό πάνω στο βουνό. Και τι λέει στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού? Ευλαβηθείς μέσα στην καρδιά του. Ο Νόε έπραξε κατά πάντα, όχι αυτό που νόμιζε, μα θα κάνω τώρα πλοίο πάνω στο βουνό, ούτε αυτό που ήθελε, πολύ κουραστικό είναι, ούτε αυτό που του άρεσε, ακριβώς όπως εγώ σου λέω θα κάνεις την κυβωτό. Έτσι μόνο μπορείς να πλησιάσεις το Χριστό με αληθινή καρδιά. Και η αληθινή καρδιά είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να εξητούμε, γιατί τους εξητούντας γίνεται μισθαποδότης ο Θεός, να έχουμε πληροφορία πίστεως από το Θεό. Ειδοποιηθείς Θεόθεν, ώστε ό,τι ζητάμε να είναι κατά το θέλημα Αυτού. Κατά το θέλημα Αυτού, σύμφωνα πρώτον με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα δεύτερον με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πάω εγώ να πω Κύριε κάνε με προφήτη, παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει θέλω πάντοτε, αλλά πάντοτε θα λέω όπως Εσύ θέλεις. Μάμε στην Αμερική που είχα πάει, είχα δει μια ταμπέλα μεγάλη, σχολή προφητών. Αυτά τα πράγματα δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ούτε θα ζητάω από φιλοδοξία, γιατί λέει ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακό ζητείτε για να ικανοποιήσετε τις ειδονές σας. Και συνεχίζει, πόθεν οι μάχες και οι πόλεμοι ανάμεσά σας. Δεν είναι γιατί υπάρχει μέσα σας το φρόνημα της σάρκας? Αλλά δεν μπορούμε με το φρόνημα της σάρκας, ούτε με τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, ούτε με την αλαζονία του βίου, να πλησιάσουμε το Χριστό που θα μας οδηγήσει στο θρόνο της χάριτος. Αλλά θα πάμε εν πληροφορία πίστεως. Πρώτον και δεύτερον, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας και αποσυνειδήσεως πονηράς. Όχι μόνο καθαρή καρδιά, η οποία είναι καθαρή γιατί έχει ελευθερωθεί από αυτά που θέλει και δεν είναι θέλημα Θεού, αλλά έχει ελευθερωθεί και από μολυσμό. Οποιονδήποτε μολυσμό προέρχεται από έργα του σκότους τα οποία έπραξα, γιατί η συνείδηση μολύνεται από τα έργα του σκότους που έπραξα, ενώ η καρδιά βρωμίζεται από αυτά τα οποία σκοπεύω να πράξω. Και τη συνείδηση όπως και την καρδιά. Και τη συνείδηση δεν την καθαρίζει κανείς παρά μόνο το αίμα του Χριστού. Άρα πάω στον Κύριο
Ζητάω να καθαρίσει τη συνείδηση, ώστε να μην υπάρχει μολυσμός εκ της πονηρής συνειδήσεώς μου, ακαθάρτου η μολυσμένη συνειδήσεώς μου στην καρδιά μου. Τότε πραγματικά μπορώ να πλησιάσω τον Χριστό καταρχάς. Πλησιάζω λοιπόν τον Χριστό πρώτον με τα αληθινής καρδιάς που δημιουργείται από την πληροφορία πίστεως, εν πληροφορία πίστεως, και από την και καθαρμένη από συνείδηση πονηρά επίσης καρδιά μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. 23. Και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία απόψη είναι η πνευματική ερμηνεία που περιγράφεται στην επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ζήτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, διαβάζω. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας απαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιασύνην εν φόβο Θεού. Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία, που είναι πνευματική ερμηνεία, καθαρισμός με τον αγιασμό δια του Λόγου του Θεού, που είναι το είδωρ το καθαρόν. Και υπάρχει και η άλλη ερμηνεία, που είναι η κατά γράμμα, η οποία μάλλον είναι η πιο σωστή, γιατί η Καινή Διαθήκη δεν μιλάει παραβολικά, στην Καινή Διαθήκη δεν μιλάει συνήθως παραβολικά ο Χριστός, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις το θρόνο της χάριτος χωρίς να έχεις κάνει προετοιμασία και στο σώμα σου και καθαρισμό του σώματος. Δηλαδή μπας βρώμικος, και εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι και σωστό αυτό. Είναι σεβασμός. Αλλά είτε το ένα είτε το άλλο, πιο καλά είναι να πούμε ότι και τα δύο ισχύουν, για να είμαστε πιο ασφαλείς. Και το σώμα μας λελουμένο με είδωρ καθαρών, αλλά και η σάρκα μας λελουμένη από μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Άρα λοιπόν, λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών, και στη συνέχεια να κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, όπως διαβάσαμε στην αρχή, ας κρατώμεν την ομολογία. Ο χριστιανός έχει μία ομολογία ελπίδος που δεν πρέπει ποτέ να σαλεύεται. Και ποια είναι η ομολογία μας? Ο Κύριος μέσωσε. Θυμάμαι μου είχαν κάνει, σε μια εκκλησία είχα πάει και είχαν κάνει μια ερώτηση. Ποιος είναι έτοιμος για την αρπαγή της εκκλησίας τώρα? Και υπήρχε ένας δισταγμός και ένας φόβος από κάτω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη χάρη του Χριστού όλοι είμαστε έτοιμοι. Γιατί μας έχει τελειοποιήσει ο Θεός με το αίμα του Χριστού, άπαξ δια παντός, εφόσον εμείς βέβαια φροντίζουμε και διατηρούμε την καθαρότητά μας. Και εφόσον εισήλθαμε, δηλαδή έχουμε πρόθεση να εισέλθουμε στο θρόνο της χάριτος, έχουμε προχωρήσει ήδη σε όλα αυτά τα απαραίτητα, για να μπορούμε να πούμε ότι και σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε γιατί είμαστε έτοιμοι, και στο θρόνο της χάριτος μπορούμε να εισέλθουμε γιατί ετοιμαζόμαστε, και στον ουρανό θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί θα κάνει χάρη ο Θεός. Άρα δεν χάνουμε ποτέ την παρησία μας. Δεν σαλεύεται ποτέ η ελπίδα μας ότι θα πάμε στον ουρανό. Διατηρούμε την ομολογία της ελπίδας μας ασάλευτη. Αλλά το διατηρούμε δεν είναι νοητικό, που είναι, ουσιαστικά είναι πρακτικό. Αγωνίζομαι, εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου, γι' αυτό έχω ασάλευτη την ομολογία της ελπίδας για την αιώνια ζωή. Εάν δεν εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου,
Και πώς εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου? Με αυτό τον τρόπο που διαβάζουμε τώρα. Όπως εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου, γιατί θα δούμε παρακάτω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, να εισέλθω με παρησία στο θρόνο της χάριτος, κατά τον ίδιο τρόπο εργάζομαι με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μου για να διατηρήσω ασάλευτο την ομολογία της ελπίδας μου. Μη γέννητο να είναι σαλευωμένη. Σήμερα πάω, αύριο δεν πάω. Σήμερα πάω, αύριο δεν πάω. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, να ετοιμαζόμαστε πάντοτε Κυριακή να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού αξίως, προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Τη στιγμή που δεν παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, δεν είναι ασάλευτος η ομολογία της ελπίδος σου. Έχει σαλευτεί ήδη και προφανώς ομολογείς ότι έχει χαθεί κιόλας. Καλά βεβαίως κάνουμε όταν δεν είμαστε βέβαιοι, δεν έχουμε πληροφορία πίστεως ότι είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Καλά κάνουμε και δεν λαμβάνουμε. Αλλά πολύ καλύτερα και απαραίτητα είναι να αγωνιζόμαστε να λαμβάνουμε, να είμαστε έτοιμοι, να είναι ασάλευτος η ομολογία της ελπίδας μας ενώπιον του Θεού. Και αυτή η προτροπή του Λόγου του Θεού για την είσοδό μας στο θρόνο της χάριτος με το τόσο πολύ ωραίο αποτέλεσμα που είναι να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας, μας οδηγεί στο να εκπαιδευόμαστε, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Συνεχίζω λοιπόν, ας κρατώμεν την ομολογία της ελπίδος ασάλευτον, διότι πιστός είναι ο υποσχεθής. Δεν στηριζόμαστε λοιπόν στον αγιασμό μας, αλλά στην υπόσχεση του Θεού στηριζόμαστε. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Μας έχει δώσει υπόσχεση τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά όταν ένας νέος αραβωνιάζεται μια κοπέλα, της λέει «εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε παντρευτώ, εάν μείνεις πιστή. Αν με απατήσεις δεν πρόκειται να σε παντρευτώ. Αν δεν είσαι όπως σε θέλω δεν θα σε παντρευτώ. Εάν παραμείνεις όπως είσαι και σε θέλω, τότε θα σε παντρευτώ». Έχουμε λοιπόν υπόσχεση από τον Χριστό ότι θα έρθει να μας παραλάβει, υπόσχεση πιστότητας, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής, εφόσον εμείς όμως διατηρούμε την ομολογία της ελπίδας μας ασάλευτη. Στη συνέχεια, «και ας φροντίζομεν περί αλλήλων παρακινούντες», μάλιστα το κείμενο λέει μια ωραία λέξη, «εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων». Πολύ σημαντικό. Όχι μόνο τον εαυτό μου, γιατί τότε είμαι φύλαυτος. Δεν είναι ότι θέλω να πάω στον ουρανό εγώ, θέλω να πάω στον ουρανό μαζί με σας, όλοι μαζί. Και με ιδιαίτερη φροντίδα στον ελάχιστο, στον πεσμένο, στον αδύναμο, πρέπει να τον βοηθήσω. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί κανένας των ελαχίστων. Και την ευθύνη για να κάνει το έργο του Θεού ο Χριστός, ώστε να μην απολεστεί κανένας των ελαχίστων, τη δίνει στην Εκκλησία ο Χριστός. Θυμηθείτε, εάν έχει κάποια γυναίκα 10 δραχμές και χάσει τη μία, τι κάνει? Αρχίζει και σκουπίζει και καθαρίζει και αγωνίζεται και ψάχνει να τη βρει, και όταν τη βρει έχει χαρά μεγάλη. Δεν της φτάνουν οι 9? Μα δεν είναι οι 9. Εκείνο που έχει σημασία στο Θεό είναι η δεκάτη. Όταν ένας τσομπάνης και έχει 100 πρόβατα
Και το ένα πλανηθεί, τι κάνει, λέει ο Λόγος του Θεού. Αφήνει τα 99 ασφαλή μέσα στη μάντρα των προβάτων και αυτός βγαίνει έξω και τρέχει να ψάξει να βρει το απολωλός. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει μόνο του το απολωλός. Πρέπει να πάει να το ψάξει. Και όταν το βρει, το βάζει στην πλάτη του και γεμάτος χαρά γυρίζει μέσα στα 100. Στα 100, όχι στα 99. Γι' αυτό και για να πλησιάζουμε το Χριστό με παρησία και να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη, είναι απαραίτητο να φροντίζουμε και να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, καθώς είμαστε ένα σώμα, γιατί τότε το σώμα είναι υγιές. Το σώμα είναι υγιές όταν το χέρι το δεξί φροντίζει όλο το σώμα, το χέρι το αριστερό φροντίζει και αυτό, το πόδι φροντίζει και αυτό, το μάτι φροντίζει και αυτό. Δεν λέει το μάτι μόνο για μένα κοιτάω, το στόμα τρώει για όλο το σώμα, το αυτί ακούει για όλο το σώμα τον κίνδυνο ή το προχώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί αυτό είναι εκπλήρωση της εντολής του Κυρίου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Και πώς μας αγάπησε ο Χριστός? Για την αιώνια ζωή. Και πώς εκδηλώθηκε η αγάπη του Χριστού? Με θυσία, με αγώνα, με προσπάθεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να παρακινούμε στην αγάπη ο ένας τον άλλον και στα καλά έργα. Και είναι τόσο σημαντικό, γιατί κάποιος ξεχνιέται, δεν ξέρει, δεν κατάλαβε. Ένας ασθενής θέλει να τον επισκεφθείς, δεν το ξέρεις, και έρχεται ο άλλος και λέει θέλει να πας να τον δεις. Όπου ενεργοποιείται μέσα ο Λόγος του Θεού και ο φόβος του Θεού, και το εργάζεστε με τα φόβου και τρόμου της σωτηρίας σας. Ο ένας βοηθάει τον άλλονε, παρακινεί τον άλλονε εις παροξισμόν αγάπης για να κάνει καλά έργα. Γιατί τα καλά έργα είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Και τα καλά έργα ενέχουν θυσία. Στη συνέχεια, μη αφήνοντες να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ιστίνας, αλλά προτρέποντες αλλήλους. Το να συνερχόμεθα, συναγωγή λέει, να εκκλησιαζόμαστε. Να συνερχόμεθα ομού. Τι σημαίνει να συνερχόμεθα ομού? Να συνερχόμεθα ομού προς καρτερούντες των Κύριων, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στην προσευχή. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μην αφήνουμε να συνερχόμεθα ομού, όπως μερικοί το συνηθίζουν, αλλά να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι προτροπή με μεγάλη υπόσχεση και επαγγελία. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Δαβίδ διαπνεύματος Αγίου σε ψαλμό λέει «Πόσο χάρηκα όταν μου πες να πάμε στον οίκον του Θεού, γιατί εκεί είναι διατεταγμένο να πηγαίνουν μόνο οι φυλές του Ισραήλ». Και λέει κάτι πολύ ωραίο και θα ήθελα να το βρω, αν με βοηθήσει ο Θεός να το διαβάσουμε μαζί. Είναι στη σελίδα 575. Λέει, έχει πολύ ωραίες υποσχέσεις σε αυτή την προτροπή να προτρέπουμε αλλήλους να συνερχόμεθα ομού. Λέει λοιπόν στο ροκάπα β' ψαλμό: «Χάρηκα εφράνθην όταν μη είπον οι άλλοι». Όταν ήρθαν οι άλλοι, εγώ δεν σκόπευα, αλλά ήρθαν και μου είπαν οι άλλοι «ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου». Χάρηκα. «Οι πόδες ημών θα στέκονται στις πύλες ο Ιερουσαλήμ.
οικοδομημένη και πολύ συνειρμοσμένη ομού. Όταν πηγαίνουμε όλοι, είναι μια πολύ συνειρμοσμένη ομού, δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί ανεβαίνουν μόνο οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με το διατεταγμένο Λόγο του Θεού, για να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Εν εκκλησίες δοξολογείτε τον Κύριο, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ. Αλλά και όταν εισερχόμεθα, πώς εισερχόμεθα? Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ζητώντας την ειρήνη. Και εδώ να θυμηθούμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, γιατί δεν μπορεί να έλθει αγιασμός αν δεν προϋπάρξει ειρήνη. Και ο αγιασμός είναι αυτός που θα σου δώσει τη δυνατότητα να δεις το πρόσωπο και να βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, και το αποτέλεσμα ας ευτυχώσει. Και αυτή τη λέξη ευτυχία τη λέει πολύ περιορισμένα, δύο φορές ο Λόγος του Θεού. Η μία από τις δύο είναι αυτή. Να είσαι θα σε κάνει ευτυχισμένο ο Θεός, επειδή αγαπάς την Ιερουσαλήμ. Και ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, λέει ο Θεός, και αφθονία στα παλάτια σου, Ιερουσαλήμ και παιδί του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Θεός να πει κάτι πολύ σημαντικό σαν υπόσχεση σε αυτούς που προτρέπουν ο ένας τον άλλον να έρχονται στην Εκκλησία και κανονικά, όχι όπως θέλουν ούτε όποτε θέλουν. Κόσμοι στην ώρα τους, με εξήτηση μέσα στην ψυχή τους, να τους μιλήσει ο Θεός, να τους ευλογήσει ο Θεός, να τους ελέγξει ο Θεός και να τους οδηγήσει ο Θεός. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αφήνουν να συνέρχονται ομού, αλλά προτρέπουν ο ένας τον άλλον, λέγει: ένεκεν των αδελφών μου, μιλάει ο Χριστός τώρα, και των πλησίων μου θέλω, λέγει, ειρήνη σε σένα. Ξέρετε τι θα πει να έχεις εξασφαλισμένη την ειρήνη του Χριστού, την οποία σου δίνει χάριν των αδελφών του και των πλησίων του. Και συνεχίζει: ένεκεν του οίκου του Κυρίου τώρα, της Εκκλησίας, εγώ ο Θεός θα ζητάω το καλό σου. Φοβερό είναι, αδελφοί, να ξέρεις ότι επειδή προτρέπεις τον άλλον, πού είσαι, γιατί δεν ήρθες, γιατί χάθηκες, τι έγινε με σένα, τόσο εύκολο είναι. Και πολλές φορές ξεχνάμε, αλλά μπορεί να ξεχνάω εγώ να θυμάσαι εσύ, και αν ξεχάσεις εσύ να θυμίσει ο άλλος, να θυμάται ο άλλος. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν το έχουμε μέσα στην καρδιά μας βάρος, όταν το έχουμε μέσα στην καρδιά μας επιθυμία, όταν ξέρουμε ότι έχει μεγάλη μισθαποδοσία η εξήτηση του αδελφού σου που δεν έρχεται, να τον βοηθήσεις να έρθει. Να ρωτήσεις γιατί δεν έρχεσαι, δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις δυνατότητα, γιατί δεν έρχεσαι? Θα έρθω εγώ να σε φέρω. Γιατί? Γιατί θα εξασφαλίζει ο Θεός την ειρήνη σε σένα και στην οικογένειά σου, και θα εξασφαλίζει ο Θεός το καλόν σε σένα και στην οικογένειά σου. Πολύ λοιπόν σημαντικό να προτρέπουμε αλλήλους να συνερχόμεθα ομού, και όχι καθώς μερικοί συνηθίζουν να το ξεχνάμε. Και αυτό γίνεται πολύ πιο σημαντικό καθώς ξέρουμε ότι πλησιάζει η μέρα. Πλησιάζει η μέρα, λέμε, ο Κύριος έρχεται ταχαίως, τον περιμένουμε. Τι κάνουμε όμως? Φροντίζουμε για τους αδελφούς μας, παρακινούμε τους αδελφούς μας. Γιατί αν δεν τα κάνουμε αυτά, αν δεν είμαστε έτσι, λέει η Γραφή, διότι εάν εμείς αμαρτάμνομεν εκ ουσίως, δηλαδή ξέρουμε τι θέλει ο Θεός και δεν το κάνουμε, αφού λάβαμε την επίγνωση της αληθείας, δηλαδή έχουμε επίγνωση της αληθείας, όχι μία απλή γνώση,
μια βεβαιότητα μέσα μας για το Λόγο του Θεού, ότι έτσι θα πλησιάζουμε τον Χριστό για να σταθούμε μπροστά στο θρόνο της χάριτος αυτού. Αλλιώς, εάν δεν πλησιάζουμε έτσι, εάν δεν έχουμε δηλαδή ξανά από την αρχή αληθινή καρδιά, αν δεν έχουμε πληροφορία πίστεως, αν δεν έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας από συνείδηση πονηρά, αν δεν είμεθα λελουμένοι το σώμα με είδωρ καθαρών, και αν δεν φροντίζουμε να παρακινούμε ο ένας τον άλλον για τον, όπως λένε οι άνθρωποι, εκκλησιασμό μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, για να προσκαρτερούμε στην Εκκλησία τον Κύριο, και όπως λέει και ο Δαβίδ στον ψαλμό του, για να δοξολογήσουμε μέσα στην Εκκλησία τον Κύριο, τότε αμαρτάνομεν εκ ουσίως. Εφόσον γνωρίζουμε ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και δεν το χρησιμοποιούμε, μένει μέσα μας η αμαρτία, δεν καθαρίζεται. Εφόσον γνωρίζουμε ότι για να καθαριστούν οι αμαρτίες μας πρέπει να συγχωρήσουμε αυτούς που έφταιξαν σε μας, και δεν το κάνουμε, μένει μέσα μας η αμαρτία. Και όταν μένει μέσα μας η αμαρτία, πάνω μας η αμαρτία, είμαστε δεμένοι, είμαστε αμαρτάνοντες εκ ουσίως. Παρόλο που έχουμε λάβει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού την επίγνωση της αληθείας, θα είμαστε αναπολόγητοι. Και είμαστε αναπολόγητοι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει, γιατί ο Λόγος του Θεού μας ελέγχει όλους. Για το καλό μας, για την οικοδομή μας, για πρώτα αυτόν που την κηρύττει. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, ευσεβίας και γνώσεως και φόβου Κυρίου, ώστε να μην κρίνουμε και να μην αποφασίζουμε κατά την όψη, αλλά κατά το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εάν λοιπόν δεν εργαζόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας, και δεν μας ενδιαφέρει να εισερχόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο στο θρόνο της χάριτος του Θεού, πλησιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό, τότε λέει η Γραφή, διότι αμαρτάμνομεν εκ ουσίως, αφού λάβαμε την επίγνωση της αληθείας, με αποτέλεσμα να μην απολείπεται πλέον, να μην υπάρχει πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της εκδοχή, κρίσεως και έκαψης και έξαψης πυρός, το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους εναντίους και όχι για μας. Και εξηγεί πόσο στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιόν του Θεού, τον περιφρόνησε τον Υιόν του Θεού, που νόμισε κοινόν το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη, δεν λαμβάνει σοβαρά το αίμα του Χριστού δια του οποίου εισερχόμεθα στα Άγια των Αγίων με παρησία. Και ακόμη η βρύσας και το πνεύμα της χάριτος του Θεού, το οποίο ψάλλει και λέγει Αββά ο Πατήρ. Άρα λοιπόν τα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, στο χριστιανό είναι ιδιαίτερο σοβαρά, για την προσωπική του και την οικογενειακή του και την εκκλησιαστική του ζωή. Γι' αυτό λέω ξανά, ο Θεός να μας φυλάει, να μας δίνει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, σοφίας να καταλαβαίνουμε και σύνεση να γνωρίζουμε πώς, σοφία να καταλάβουμε το τι και σύνεση το πώς, και πνεύμα βουλής να θέλουμε να εισερχόμεθα στα Άγια, και δυνάμεως να μπορούμε
να πλησιάζουμε έτσι στο Θεό. Και ευσεβίας, με αλήθεια και γνώσεως και με επίγνωση, και το τελευταίο και το σημαντικότερο, με φόβο Θεού. Γιατί όταν έχεις φόβο Θεού, περπατάς στα χνάρια του Χριστού. Γιατί μόνο έτσι δεν θα βλέπεις και δεν θα αποφασίζεις κατά την όψη, αλλά θα βλέπεις και θα αποφασίζεις και θα περπατάς κατά το Πνεύμα. Γιατί είναι γεγραμμένο και το ξέρουμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Εις εμέ ανήκει η εκδίκηση και εγώ θα κάνω την ανταπόδοση». Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό, το παρακάτω είναι. Και πάλι, ο Κύριος θα κρίνει τον λαόν αυτού. Καλά, εμείς δεν αποφύγαμε την κρίση. Την αποφεύγουμε την κρίση όταν με τα φόβου και τρόμο εργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Υπάρχει και μια φοβερή διδασκαλία που λέει: «Η σωτηρία δεν χάνεται, αναγεννήθηκα, τέλειωσε». Δεν τέλειωσε καθόλου. Άρχισε με την αναγέννηση ο αγώνας ο καλός, ο δρόμος τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε και να διατηρήσουμε, και οι δύναμεις που χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε την πίστη μας. Γιατί αν αρχίζει η κρίση του Θεού από το ναόν του Θεού, τι θα γίνει στους απίστους, στους άλλους? Ο Κύριος λοιπόν θα κρίνει και κρίνει τον λαόν αυτού. Και είναι φοβερό ο άνθρωπος να πέσει εις χείρας Θεού ζώντος. Και όταν ο Θεός αποφασίζει να κρίνει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ρίχνει στους βασανιστές το λαό του για να μετανοήσουν. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Να χαθεί η σάρκα για να σωθεί το πνεύμα». Σε αυτούς που έκαναν πολλά κακά και αντιστέθηκαν στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνω θα θερίσω. Δεν μπορεί να σπείρω κριθάρι και να θέλω να θερίσω στάρι. Ό,τι σπέρνω, και εγώ λέω και όσο σπέρνω. Εάν σπέρνω στη σάρκα, φθορά. Μπορώ να τα αποφύγω, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Αν σπέρνω όμως στο πνεύμα, ζωή αιώνιο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να παίζουμε με το Λόγο του Θεού. Αστιάκια δεν περνάνε. Μπορεί να έχουμε κοροϊδέψει πολλές φορές στον κόσμο, να έχουμε κάνει πολλά πράγματα, αλλά εδώ τώρα, εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Ιδιαίτερα αν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή μας. Η μόνιμη αμαρτία λογίζεται ενώπιον του Θεού θανάσιμος αμαρτία. Αν δεν προλάβουμε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε και το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Και δεν υπάρχει μόνιμη αμαρτία μικρούλικη και μεγαλούτσικη. Η μόνιμη αμαρτία είναι μόνιμη αμαρτία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας φυλάει. «Δίδαξόν με», φωνάζει ο Δαβίδ, «να ποιώ, να πράττω το θέλημά σου». «Δίδαξέ με», φωνάζουν οι άνθρωποι του Θεού, «να περπατάω στην οδό που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα». Με αστιάκια και με ενθουσιασμούς στον ουρανό δεν πάμε. Με σοβαρότητα, με επιμέλεια. Αλλιώς θα γιατρεύουμε τον εαυτό μας επιπολέως και δεν θα υπάρχει ασφάλεια. Ο Θεός να μας φυλάει να μην μπούμε ποτέ. Δεν μας τρομοκρατεί ο Θεός. Πολύ περισσότερο δεν τρομάζω εγώ κανέναν. Τον εαυτό μου τροπάζω μόνο και ο Θεός το ξέρει αυτή τη στιγμή πολύ καλά. Παρήλθεν
Πέρασε το θέρος, παρήλθε ο θερισμός και εμείς δεν σωθήκαμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Αν ζώμεν κατά το Πνεύμα, είναι ανάγκη και να περπατώμεν κατά το Πνεύμα. Και αν περπατώμεν κατά το Πνεύμα, ζωή αιώνια. Μας ελευθέρωσε ο Θεός από την αμαρτία μας. Αλλά τώρα πρέπει να δουλώσουμε εμείς τον εαυτό μας στο Θεό, στο Λόγο Του, τρέμονται στο Λόγο του Θεού, ώστε τότε και μόνο τότε ο καρπός μας θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Δικαιολογημένα απόλυτα ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του με παρησία φώναξε τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Και το ερώτημα είναι, εγώ αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό? Ήτανε μόνο για τον Παύλο. Το δρόμο που μου χάριξε ο Θεός τον τελείωσα και την πίστη μου τη διατήρησα. Γι' αυτό τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον εκείνη την ημέρα θα μου αποδώσει ο δίκαιος κριτής. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Να περπατάμε στα χνάρια του Χριστού. Γνωρίζουμε ότι είμαστε ανάξιοι, άθλοι, ουτιδανοί, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Χριστός δύναται τα πάντα. Και ακόμη γνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με τον Χριστό όμως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αμήν. Βόηθα μας Χριστέ μου, βόηθα μας, βόηθα μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 320.